Αύγουστος διαχρονικά είναι ίσως ο πιο δύσκολος μήνας για τις αιμοδοσίες όλης της χώρας. Η έλλειψη αίματος στα νοσοκομεία είναι επικίνδυνη κατάσταση για όλους. Χθες, ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης Γέφυρα Ζωής πραγματοποίησε άλλη μια εθελοντική αιμοδοσία αυξημένης ευθύνης αυτή τη φορά, ώστε να μην λείψει αίμα στους πληγέντες συμπολίτες μας της Αττικής. Έτσι κι αλλιώς, η 1 Αυγούστου, όπως κάθε χρόνο, έτσι, γιατί το καλοκαίρι έχουμε τεράστια έλλειψη αίμα. Και δυστυχώς με τα γεγονότα στο μάτι της Αττικής, οι ανάγκες είναι ακόμα περισσότερες και είπαμε να κάνουμε μια αιμοδοσία αυξημένης ευθύνης, να αποδείξουμε πραγματικά ότι είμαστε υπεύθυνοι πολίτες και ότι πραγματικά αγαπάμε τον συνάνθρωπο. Το αποδείξαμε και το αποδεικνύουμε, είμαστε ευτυχισμένοι, είμαστε χαρούμενοι από την ιδιαίτερη συμμετοχή των συμπολιτών μας. Μακάρι κάθε αιμοδοσία να έχει αυτό το ενδιαφέρον και να μην περιμένουμε ένα τραγικό γεγονός για να το δείξουμε. Κάθε μέρα πρέπει να αποδεικνύουμε την αγάπη στον συνάνθρωπο, την ευαισθησία μας. Και βέβαια έχουμε πάρει και αρκετά δείγματα για δωρητές μυαλού των οστών σήμερα. Ελπίζουμε μέσα στις εκδηλώσεις του καλοκαιριού, στους συλλόγους που μας καλούν, να έχουμε και εκεί την ανταπόκριση και το ενδιαφέρον των συμπολιτών μας. Οι 29 συμβατοί δωρητές μυαλού των οστών από το σύλλογό μας, τεράστιο το νούμερο. Και επίσης πάρα πολύ, όπως ενημερωθήκαμε από τον Παπα-Νικολάου, πάρα πολλά μοσχεύματα από τον φάλιο αίμα που δώσαμε. Γίνανε μεταμοσχεύσεις σε μικρά παιδάκια, σε νεογέννητα μέχρι 9-10 χρονών. Είναι ευτυχία για μας ο σύλλογός μας να πρωταγωνιστεί σε αυτούς τους τομείς και χαρά μας που οι συμπολίτες μας, οι Κοζανίτες, αποδεικνύονται πραγματικά εθελοντές, πραγματικά δωρητές ζωής. Κάλεσμα λοιπόν και στις 22 Αυγούστου που έχουμε την επόμενη αιμοδοσία να είμαστε εδώ δεκάδες, γιατί το αίμα ζει 35 μέρες στον ασκό και δυστυχώς οι ανάγκες των ανθρώπων που αυτή τη στιγμή λόγω των εγκαυμάτων χρειάζονται αίμα και οι οποίοι χρησιμοποιούν το αίμα από άλλα νοσοκομεία για άλλα περιστατικά, όπως είναι η θαλασσιμική. Θα τελειώσουν τα αίματα αυτά και πρέπει να αναπληρώσουμε, να υπάρχουν διαθέσιμα αίματα και στο τέλος Αυγούστου και στα μέσα και στο τέλος Σεπτεμβρίου. Κάλεσμα λοιπόν σε κάθε αιμοδοσία και κάθε μέρα στο νοσοκομείο να δείξουμε την ανθρωπιά μας, να δείξουμε την αγάπη στον συνάνθρωπο.